Νατάσα, καλημέρα. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε με το δεκαετές. Ναι, περιμένουμε να ανοίξει πάλι το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση ουσιαστικά του δεκαετούς. Είναι το δεκαετές που λήγει τον Ιούνιο του 2033. Δεν ήταν ουσιαστικά κάποια ανάγκη του δημοσίου να δανειστεί περισσότερα χρήματα. Να θυμίσουμε ότι έχει καλύψει ήδη περισσότερο από το 80% των χρηματοδοτικών αναγκών για φέτος. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο ΔΙΧ είναι κάτι που το κάνει για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια, το είχε ξανακάνει το 2008, είναι να κρατάει μία ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους επενδυτές. Ανάλογα με τις προτιμήσεις των επενδυτών και με δεδομένο ότι το κόστος δανεισμού στις αγορές είναι πια πολύ υψηλό και θα παραμείνει υψηλό για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη, προσπαθεί να κάνει συντηρητικές κινήσεις και να κρατάει ανοιχτό το ενδιαφέρον των επενδυτών. Σήμερα ουσιαστικά θα αντλήσει περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι το επιτόκιο του δεκαετούς χθες ήταν στο 4,45%. Είχε υποχωρήσει λίγο το Πάσχα κοντά στο 4 και ελαφρώς κάτω από το 4%, αλλά ανέβηκαν πάλι οι αποδόσεις τις τελευταίες ημέρες. Και ουσιαστικά είναι κάτι για να γεμίζει η καμπύλη των αποδόσεων. Περιμένουμε άλλα δύο βήματα τέτοια μέσα στον Μάιο και στον Ιούνιο. Μάλιστα. Και να κρατάμε ανοιχτό το ενδιαφέρον. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε και τη λίρα την τουρκική, τι γίνεται. Τα είπαμε λίγο με τον Νίκο πριν. Έχει φτάσει. Πού έχει φτάσει? 19,5 λίρες ανά δολάριο. Αυτό είναι ένας απλός αριθμός για τους περισσότερους. Για να κάνουμε τη σύγκριση, να πούμε πως όταν πριν από 20 χρόνια ανέβηκε στην εξουσία ο Ερντογάν ως πρωθυπουργός τότε, η λίρα ήταν 1,5 με 2 λίρες ανά δολάριο ισοτιμία. Ακόμη και πριν από 10 χρόνια η ισοτιμία ήταν κοντά στο 3-4%. Στη μεγάλη στη μεγάλη νομισματική κρίση που πέρασαν οι αναντιόμενες αγορές το 2018 με 2019, είχε φτάσει τότε κοντά ισοτιμία στις 7 λίρες ανά δολάριο και λέγαμε πω είναι τρομακτικά τα επίπεδα. Ήρθε η πανδημία που πίεσε όλες τις οικονομίες, ήρθαν και τα Erdoganomics, αυτή η εντελώς ανορθόδοξη πολιτική του Ερντογάν, ο οποίος είχε απολύσει μέσα σε ένα χρόνο 4 κεντρικούς τραπεζίτες, γιατί δεν μείωναν αρκετά γρήγορα. Ναι, ναι, είναι κόντρα σε όλους. Μειώνει τα επιτόκια αντί να τα αυξάνει. Και τότε είχε φτάσει και πάλι στις 8,5 λίρες ανά δολάριο. Μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021 ήταν σε αυτά τα επίπεδα και έκτοτε έχασε το 85% της αξίας της. Και αυτό το έχασε χάρη σε μια πολιτική η οποία έχει φαραωνικά έργα χωρίς νόημα. Είδαμε κιόλας πώς κατέρευσαν με τον σεισμό. Συνεχή μείωση των επιτοκίων. Από το περασμένο καλοκαίρι το επιτόκιο ήταν στο 19%, σήμερα είναι στο 8,5%. Σε μια περίοδο που όλοι οι άλλοι αυξάνουν το κόστος δανεισμού. Και κυρίως όλη αυτή η επιθετική ρητορική και η σύγκρουση που είχε, όχι μόνο η επιθέση κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και η σύγκρουση μέσα στο ΝΑΤΟ, ήταν κάτι που δημιουργούσε φυγή κεφαλαίων από την Τουρκία. Μάλιστα. Έριχνε συνεχώς το νόμισμα, έτρωγε την αγοραστική δύναμη των Τούρκων. Όταν ακούμε δηλαδή ρεπορτάζ που λένε για μπακλαβά χωρίς γέμιση και σφολιάτες χωρίς τυρί, εμάς μας ακούγονται σαν ανέκδοτο, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα που βιώνουν οι Τούρκοι εδώ και περισσότερο από 2 χρόνια. Και ίσως είναι τελικά και η πραγματικότητα που θα οδηγήσει στην αλλαγή εξουσίας ύστερα από 20 χρόνια. Μένει να φανεί να το δούμε αυτό. Αλλά για πρώτη φορά διαφαίνεται η προοπτική ότι θα μπορούσε. Είναι η πρώτη φορά που ζορίζεται σε εκλογές ο Ερντογάν. Είναι η πρώτη φορά έτσι, μετά από 20 ακριβώς. χρόνια.